κομμάτι της καρδιάς μου, οι Σιραγλιώτισσες και τους Σιραγλιώτες. Την ευθύνη να διοικήσω για τα επόμενα 5 χρόνια τον Δήμο αυτής της σπουδαίας πόλης, τον Δήμο Ηρακλείου. Αισθάνομαι αυτήν την εμπιστοσύνη και μαζί αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτήν την εμπιστοσύνη επενδύονται προσδοκίες και αυτές τις προσδοκίες θα προσπαθήσω μαζί με όλους εμάς που θα βρεθούμε στην πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής να τις υπηρετήσουμε και να τις εκπληρώσουμε. Το δικαίωμα στην πόλη παρουσίασε ένα προγραμματικό λόγο που, όπως δείχνει το εκλογικό αποτέλεσμα, βρήκε απήχηση στην κοινωνία του Δήμου Ηρακλείου. Πριν από λίγο δέχτηκα το τηλεφώνημα του συνυποψηφίου μου, του Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος με συνεχάρει και με τον οποίο... και με τον οποίο συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε για το καλό του Ηρακλείου, για το καλό της πόλης, για το καλό του Δήμου αυτού. Θέλω επίσης, εκτός από τον δικό του αγώνα, να χαιρετήσω τον αγώνα της Μαρίας Καναβάκη και του Δημήτρη Δουλουφάκη. Όλοι μαζί θα πρέπει να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο αύριο για το Ηράκλειο. Το δικαίωμα στην πόλη, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, θα το επιδιώξει, θα επενδύσουμε όλες μας τις δυνάμεις και προσωπικά θα επενδύσω όλο μου το είναι σε αυτή την προσπάθεια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής στο Ηράκλειο, για ένα καλύτερο Ηράκλειο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βρεθήκαμε μαζί σε αυτήν την πορεία, όλους τους υποψήφιους, τις υποψήφιες και τους υποψήφιους στο δικαίωμα στην πόλη για το υπέροχο ταξίδι που έχουμε κάνει ως τώρα μαζί και το οποίο προφανώς συνεχίζεται με διαφορετικούς όρους, με τους όρους που διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα από την επόμενη μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω και τους στενούς συνεργάτες μου που με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια και πιστεύω ότι όλοι μας θα κρατήσουμε αναμνήσεις καλές από αυτό το ταξίδι, αλλά αυτές οι αναμνήσεις θα μας τροφοδοτήσουν για την προσπάθεια η οποία ξεκινάει την επόμενη μέρα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, την μητέρα μου, τα παιδιά μου, τη Λουίζα και τον Ανδρέα, τον αδελφό μου και την Άση. Που με στήριξε απίστευτα και πιστεύω στήριξε το δικαίωμα στην πόλη απίστευτα σε αυτή την προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά, όπως με στηρίζει πάρα πολλά χρόνια της κοινής μας ζωής. Είναι προφανές ότι θα είμαι δήμαρχος όλων των Ηρακλειωτών και ότι δεν θα υπάρξει καμία διάκριση. Άλλωστε το δικαίωμα στην πόλη είναι η παράταξη που έβαλε μπροστά τα δικαιώματα των πολιτών χωρίς διακρίσεις και χωρίς εξαιρέσεις. Θα πάμε όλοι μαζί και αυτό νομίζω ότι προοικονομείται και από την επικοινωνία την οποία σας ανέφερα και προηγουμένως. Εμείς
Σε κάθε περίπτωση θα λειτουργήσουμε ενωτικά όπως λειτουργήσαμε ενωτικά και κατά την προεκλογική μας προσπάθεια, διότι μόνο με συνένωση δυνάμεων είναι δυνατό να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Δήμος αυτός, η πόλη αυτή. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς. Απόψε είναι μια μέρα, ένα βράδυ γιορτής, αλλά από την επόμενη μέρα θα σηκώσουμε ξανά τα μανίκια, αυτή τη φορά για να είμαστε πανέτοιμοι, έτσι ώστε από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μας να προχωρήσει το έργο που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος αυτός. Σας ευχαριστώ.